Εγώ. Ποιος ήταν αυτός που σε έφερε? Ο διευθυντής μου. Ο διευθυντής σου? Ναι. Και εγώ πώς νόμιζα ότι έχετε διευθύντρια? Άλλαξε πριν από 2 μέρες. Συγγνώμη, ξέχασα να σου το πω. Άλλαξε πριν από 2 μέρες. Και μέσα σε 2 μέρες πήγατε και για φαγητό? Ή μήπως πήρατε και κανένα συνταξιούχο μαζί? Σε παρακαλώ, αγάπη μου, πάμε να κοιμηθούμε. Έλα, έχω πιει κιόλας. Δεν κατάλαβες καλά. Δεν θα την κάνεις όποτε βρίσκεις τα δύσκολα. Πες μου τώρα τι δουλειά έχεις με αυτόν. Καμία δουλειά. Πήγαμε και φάγαμε. Μόνοι σας? Όχι, ήταν και 6 άτομα μαζί μας. Καλά, τώρα σε πίστεψα. Και μέχρι τέτοια ώρα τρώγατε? Πήγαμε, φάγαμε, μετά πήγαμε και ήπιαμε ένα ποτό. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό. Αλήθεια σου λέω. Ψέματα λες. Μην νομίζεις ότι είμαι κανένας μαλάκας που δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη του. Αγάπη μου, τίποτα δεν συμβαίνει πίσω από την πλάτη σου. Πάμε να κοιμηθούμε, σε παρακαλώ. Από αύριο κομμένη δουλειά. Δεν είσαι να ξαναπάς πουθενά. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνεις. Αυτό που κάνεις δεν το πιστεύω. Πού πας? Πας να φτιάξεις πάλι τη βαλιτσούλα σου? Να πας στην πουτάνα την αδερφή σου? Την είδα πως μου μόστρανε το βίζι μέσα στη μούρη. Τι νομίζεις, πως είμαι κανένας χαζός? Ή νομίζεις πως θα σε αφήσω να γίνεις πουτάνα κι εσύ? Σκάσε! Μην μου μιλάς εμένα έτσι! Σκάσε, παράτα με, πια δεν σ' αντέχω άλλο, παράτα με! Θα σηκωθώ να φύγω, παράτα με! Πού πας? Σε πας πουθενά? Πού πας? Δεν έχεις... Τι έχεις, μωρέ Μάρκο? Δώσε μου τη γυναίκα μου. Δώσε μου τη γυναίκα. Όχι, βρει σύστημα τώρα τελευταία. Κάθε φορά που μαλώνουμε, σηκώνεται και φεύγει. Πηγαίνει στην αδερφούλα της. Όχι, πες μου τι να κάνω. Τι να σου πω, βρε αγόρι μου. Φαγώθηκε με την κολοδουλειά. Δεν άκουγε τίποτα. Μήπως το παράκανες κι εσύ, βρε παιδί μου. Το παράκανα. Ναι. Και τώρα τι θα κάνετε? Τι θα κάνουμε. Ξέρω εγώ τι να κάνω. Θα τις πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο να μιλήσετε. Εγώ? Τι να τους πω? Θα τους πεις να βρεθούμε να το κουβεντιάσουμε. Και ότι θα είσαι και εσύ μαζί. Θα πάρεις? Θα πάρω. Το κοριτσάκι μας τι κάνει, Κατερινούλα? Έχετε νέα? Καλά είναι. Μόνο που έχει αρχίσει να βαριέται λίγο. Θέλει να γυρίσει σπίτι. Να έρθουμε στο θέμα μας. Στο θέμα μας είμαστε. Σοφία, σε παρακαλώ, θέλω να γυρίσεις πίσω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να γυρίσει έτσι. Εσένα δεν σου μίλησα, νομίζω. Στη γυναίκα μου μιλάω. Σοφία. Ηρέμησε, Μαρκό. Θα μείνω για λίγο καιρό εδώ. Μετά θα πάω στο χωριό γιατί θέλω να σκεφτώ μερικά πράγματα. Τι να σκεφτείς, μωρέ? Όλα αυτά που έγιναν. Θέλω να δω αν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Μωρό μου, γύρισε πίσω, σε παρακαλώ. Στο υπόσχομαι, δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Θα κάνεις ό,τι θέλεις. Θα πηγαίνεις στη δουλειά, στορκίζομαι. Και την άλλη φορά μου ορκίστηκες, αλλά είδαμε τι έγινε. Είναι η τελευταία φορά. Στο υπόσχομαι, δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω, ρε Μάρκο, δεν θέλω. Σε παρακαλώ, μην κάνεις αμωρό. Έλα, πάμε σπίτι μας. Πες της και εσύ μια κουβέντα, βρε παιδάκι μου, εσένα σ' ακούει. Τι να της πω?
ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Πρέπει να γυρίσει σπίτι, παιδί έχουνε, πρέπει να τα ξαναβρούνε. Τι θέλεις δηλαδή τώρα να χωρίσουμε, αυτό θέλεις, ε? Και το παιδί, Κατερινούλα μας. Τι θέλεις δηλαδή τώρα να μεγαλώσεις χωρίς πατέρα, αυτό θέλεις. Αφού δεν θέλει να δουλεύει η γυναίκα του, τι να κάνουμε δηλαδή με το ζόρι. Συγγνώμη, ο Μάρκος θα αποφασίσει τι θα κάνει η Σοφία. Ο άντρας είναι ο αρχηγός του σπιτιού, πώς να το κάνουμε. Μίλησέ μου. Απάντησέ μου. Δεν έχω να σου πω τίποτα, ότι είχα να πω, το είπα, τελείωσε. Άμα δεν σ' αρέσει, σήκω και φύγε. Τελικά το πας φυρί-φυρί, ε. Αυτό τώρα τι είναι, απειλή? Όχι, δεν είναι απειλή, αλλά πας γυρεύοντας. Πάμε σπίτι μας. Σου μιλάω. Σου μιλάω, γαμώ την κουτάρα μου. Μάρκο! Και από εδώ εσύ. Έλα σπίτι. Έλα μαζί μου, σου λέω. Άστε, παιδί. Άστε, τα χαρίτσια. Έλα μαζί μου. Έλα σπίτι. Έλα σπίτι, σου λέω. Έλα σπίτι, σου λέω. Πώς μπόρεσα να το κάνω στο μωρό μου? Ξέρω. Εδώ δεν θα σε βρει κανείς. Γιατί, αγόρι, γιατί το έκανες αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε μάνα. Θόλωσα, τρελάθηκα. Νομίζω πως θα τη χάσω για πάντα. Και στο είχα πει, μην το παρατραβάς το σκηνή. Τίποτα εσύ. Θέλω να τη δω. Να τη δω, να τη ζητήσω συγγνώμη. Που την έχουνε, ξέρει. Σώπα, χωρί μου. Σώπα. Αύριο το πρωί θα πάμε μαζί στην εκκλησία. Να προσευχηθούμε. Και ύστερα θα πάω στο τμήμα. Πρέπει να παραδοθείς. Ναι, 166. Από την αστυνομία παίρνω τηλέφωνο. Παρακαλώ, θα ήθελα να μάθω για ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα.